τις εκλογές και την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οπότε ανέβηκε η λίπητο του ΣΥΡΙΖΑ μετά. Όχι, της δεξιάς ανέβηκε η λίπητο. Α, γιατί περιμένετε, ΣΥΡΙΖΑ... περιμένετε να είναι. Περιμένει το ΣΥΡΙΖΑ στη γωνία. Όχι, παιδιά, με συγχωρείτε. Η αριστερά έγινε εξουσία. Οπότε η εξουσία είχε μειωμένη ευαισθησία, θα λέγαμε. Προφανώς. Και παίρνει αποστάσεις. Και λάβει και υπόψη ότι σου κάνουν και σεξ, α πούμε, οι Ευρωπαίοι τόσο καιρό. Ικανοποιημένο θε να είσαι. Το ευρύτερο, λέω. Ωραία όμως, είναι ωραία η έρευνα αυτή, έχει ενδιαφέρον. Συνδέεται η πολιτική, συνδέεται. Η πολιτική απόφραση, ας πούμε, όλη η κοινωνία συνδέεται με τη σεξουαλικότητα. Η κοινωνία είναι ιδεολογία, είναι σκέψη, είναι συναίσθημα. Είναι ρομαντισμός, είναι κινησμός, όλα αυτά μπαίνουν μέσα στην κοινωνία. Αντικατοπτρίζει τη σεξουαλικότητα η κοινωνία και η κοινωνία τη σεξουαλικότητα. Δεν είμαστε εκτός κοινωνίας, ήμασταν κάποτε στη σούκλα. Άρα επηρεάζει. Έτσι. Η πολιτική, νομίζω, μια ερμηνεία που έδωσα τότε, μια αυθαίρετη ερμηνεία, είναι ότι ας πούμε, αν υπάρχει ρομαντισμός στην αριστερά που αμφισβητεί την πραγματικότητα, στα περισσότερα. Είναι ένα στοιχείο. Έτσι, ένα στοιχείο. Και ο συντηρητισμός δέχεται την πραγματικότητα. Άρα, αν ο ερωτισμός, ο έρωτας δηλαδή, που είναι μια ουτοπία έτσι, του πραγματικού ανθρώπου, θα διεκδικεί με δυσκολία την πράξη. Γιατί η σεξουαλική πράξη είναι πράξη. Ναι, ακριβώς. Και θα λέγαμε ότι όπως η εξουσία είναι μια πάντα δεξιά πράξη, γιατί πρέπει να βάλεις τα πράγματα έτσι σε τάξη. Ενώ η αμφισβήτηση της εξουσίας είναι ένα όνειρο, πολλές φορές ουτοπία ή και δυστοπία, σημαίνει ότι αυτός που σκέφτεται αριστερά, άρα αμφισβητεί την πραγματικότητα, θα είναι και πιο δύσκολος εραστής. Δεν θα του αρέσει η ερωμένη. Θα την βρει και όχι τόσο όμορφη. Η κρίση τα έχει επιδεινώσει. Ζητάει περισσότερα οικονόμα, αυτό είναι η διαφορά. Να τα βάλουμε και με την κρίση αυτά. Ζητάει όλο ο ρομάτζες είναι ο αριστερός. Ζητάει περισσότερα. Δεν ικανοποιείται. Ρομαζάρι και συζητάτε για άλλο λουδάκι. Η διαφορά είναι ότι δεν ικανοποιείται. Δεν ικανοποιείται από τα μίνιμουμ. Ενώ άλλος ικανοποιείται από τα μίνιμουμ. Και αυτή η έρευνα εδώ στην Ελλάδα ερμηνεύεται από την κάθε πλευρά, μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά. Για να μας πει για την κρίση όμως τι ρόλο έχει αυτό. Έχει μεγαλύτερη σημασία νομίζω. Έχει θέσει σε έρευνα που κάναμε τότε. Πώς έχει λειτουργήσει η κρίση. Σαφώς αρνητικό. Έτσι. Αρνητικό. Η οικονομία είναι βεζίνη του ερωτισμού. Έτσι. Άμα δεν είσαι καλά οικονομικά, τότε φέρνει γκρίνια και πάει λέγοντας. Πρέπει να ζεις καλά για να είσαι ερωτευμένος. Ο έρωτας γίνεται σε τενσεντόνια, έτσι δεν είναι. Θέλει όλο αυτό το περιβάλλον, το μυστικισμό και την πολυτέλεια. Αν δεν έχεις την πολυτέλεια να ζήσεις, δηλαδή μιζερεύεις, για να είσαι πιο καταθλιπτικός, δεν μπορείς να ζήσεις. Με το μυαλό στα χρέη. Όλα αυτά είναι αντιερωτικά. Αν σκέφτεσαι την εφορία, σίγουρα είναι αντιερωτικό. Και γενικά η οικονομία στο αρνητικό της παιδείας διαρρετική είναι, δεν μπορεί να είναι ερωτική. Ή τροφοδοτεί έναν άλλο είδους ερωτισμού, άμα σκέφτεσαι την εφορία. Κοιτάξτε, ο ερωτισμός είναι ένας διανοητής του σαρκικού έρωτα, άρα σκέφτεται πολλά πράγματα πριν καταλήξει στο σεξ, έτσι, που είναι μια πράξη. Άρα το περιβάλλον επηρεάζει καταλυτικά. Σε ένα ωραίο περιβάλλον, με μια ωραία σχέση, με ένα θέλω, με ένα μυστήριο γύρω από τον έρωτα. Είναι όλο και πιο σπάνιο όμως αυτά και κάποιες ημέρες μας δηλαδή. Ένα ωραίο περιβάλλον, όπως λέτε, μια ωραία σχέση κλπ. Το βλέπω λίγο μακρινό αυτό. Να σας πω, οι στατιστικές που κάνουμε και οι έρευνες που κάνουμε πάντα δεν έχουν που την αλήθεια να το λέμε έτσι, γιατί το υποκείμενο πάντα απαντά στο ερώτημα με την άποψη τη δική του. Την άποψη των άλλων. Ναι. Πολλές φορές απαντάμε την άποψη των άλλων για να είναι μέσα στο μέσο όρο. Τώρα, τελευταία αυτή η έρευνα που κάναμε για τις σεξουαλικές φαντασιώσεις, ουσιαστικά τι αντιγράφανε, τι λέγανε οι άνθρωποι, αυτά που ακούσανε ότι γίνονται ως πρακτικές. Ότι κάποιοι άλλοι έχουν κάνει. Ναι. Έτσι, δεν είναι. Άκουσα να λένε κάπου. Κάπου το διαβάσανε. Στην κουζίνα, στα σανσέρ, ξέρω. Και ο γάμος, τι γίνεται με το γάμο. Πώς λειτουργεί σε αυτή τη φάση. Κοιτάξτε, ο γάμος σε όλο τον κόσμο δεν πάει καλά. Συντηρητικός πάει το μυαλό. Να ρωτήσουμε, γιατί κάνει ο γάμος. Να ξέρουμε τι λένε τα στοιχεία, τα επιστημονικά, άλλο η πράξη. Μπορεί να απέχει από την πραγματικότητα. Ένα στους δύο διαλύεται μετά τους πρώτους 6 μήνες. Ο ένας στους δύο διαλύεται. Μετά τους πρώτους 6 μήνες. Και οι άλλοι που πάνε και παντρευτούν δεν βάζουν μυαλό, κύριε Καθηγητή. Εγώ αυτό παρατηρώ. Ο γάμος είναι ένας θεσμός που όσο καταστροφικός και αν είναι συναισθηματικά είναι αναγκαίος. Γιατί είναι ασφάλεια, ο φόβος μετατρέπεται σε αγάπη και πάει λέγοντα. Κανείς δεν θέλει να μένει μόνος του. Με αυτή την άποψη είναι ένας αναγκαίος θεσμός που ζει, επιβιώνει χιλιάδες χρόνια. Δεν μπορείς να τον καταργήσεις. Αλλά η φυλακή των αισθημάτων και των αισθήσεων που γίνεται μέσα στον γάμο καταναγκαστικά φέρνει ρήξη. Εκεί μπαίνει ο ρομαντισμός, η σύγκρουση. Εκεί διαλύει τον ερωτισμό. Το διαζύγιο. Αυτό που λέγαμε ότι είναι αφροδισιακό, η εξουσία ισχύει ακόμα. Ή... Για τους πολιτικούς θα το λες. Για τους πολιτικούς. Κοιτάξτε, για τους έχοντες εξουσία. Υπάρχουν και άλλες εξουσίες. Α, ναι, σωστά. Κοιτάξτε, αυτός που ιδιοφύσγω, τι άλλο το είπε, νομίζω και μπορώ να το επαναλάβω, είναι ότι όλα έχουν σχέση με το σεξ. Μόνο το σεξ δεν έχει σχέση με το σεξ, γιατί το σεξ έχει σχέση με την εξουσία. Και ουσιαστικά τι είναι το σεξ, μια κατάκτηση του άλλου, μια ανθρωποφαγική πράξη, μια
να σου αρκοτάμβω. Πολύ κοινικό. Νίκησα, επιβλητική, ας πούμε. Ναι, αλλά στη βιωμένη πράξη, αν δεις τον άνθρωπο την ώρα που κάνει σεξ, όπως και ένα ζώο, είναι μια ζώδης πράξη. Έτσι. Είναι μια φυσική, μια φυσική πράξη. Βία η πράξη. Δεν είναι μια ρομαντική πράξη. Είναι ένας βίος σπασμός. Έτσι. Και είναι και οργασμός που είναι μια, θα λέγαμε, το γέλιο, και είναι και απάθεια που είναι μια ενατένιση φιλοσοφική. Δηλαδή είναι καλύτερα να γελάς την ώρα του οργασμού παρά να τον σκέφτεσαι. Και που καταλήγουμε στο συμπέρασμα, γι' αυτό η δεξή το ευχαριστείτε περισσότερο, διότι είναι πιο πρακτική. Αυταρχική. Κοιτάξτε και πρακτική. Τα κορίτσια πώς σας κοιτάνε όση ώρα μιλάτε. Έτσι με ανοιχτό το στόμα, πραγματικά. Δεν το είδατε πριν που μιλάγατε. Κύριε Κωνσταντινίδη. Έβλεπα εδώ τα κορίτσια έξω που προετοιμάζονται. Ευχαριστούμε πολύ. Να συζητήσουμε καλύτερα. Να είστε καλά.